Όταν τα φώτα της πόλης τρεμοπαίζουν, είναι καιρός για τέχνη. Για ηλεκτρονική τέχνη. Το Φεστιβάλ Art Electronica στην πόλη Leeds της Αυστρίας φιλοξενεί κορυφαίους καλλιτέχνες και επιστήμονες από όλο τον κόσμο που ασχολούνται με το μέλλον του πλανήτη και της κοινωνίας. Στη σειρά Light Barrier, μια κοινή ομάδα Κορεατών και Βρετανών καλλιτεχνών δημιουργεί ολογράμματα στην ομίχλη, τρισδιάστατες δομές που αποτελούνται μόνο από φως. Στη φετινή βραβευμένη παράσταση περιγράφουν μια αφηρημένη ιστορία του κύκλου της ζωής από τη γέννηση έως το θάνατο και την αναγέννηση. Ένας καλλιτέχνης από την Νότια Κορέα φέρνει τον επισκέπτη πίσω στη στιγμή της γέννησης. Μέσα από μικροσκοπικά στοιχεία που πιέζονται στο σώμα, κάνει τον επισκέπτη να νιώθει τους ήχους του περιβάλλοντος. Μια εμπειρία που εικάζεται ότι είναι κοντά σε αυτό που ακούει ένα μωρό όταν φιλοξενείται στο σώμα της μαμάς του. Μερικές φορές η μηχανή μαθαίνει από τον άνθρωπο και όχι ο άνθρωπος από τη μηχανή. Αυτό το όργανο είναι κάτι σαν παπαγάλος, προσπαθεί να επαναλάβει τους ήχους και τις φράσεις που του διδάσκει ο άνθρωπος. Das ist falsch gesungen. Η τέχνη μας αναγκάζει να σκεφτόμαστε πέρα από τα σύνορα, να αναρωτηθούμε αν αυτό που μας λέει η βιομηχανία είναι δυνατό να γίνει με την τεχνολογία, αν μπορούμε να το κάνουμε ή αν μπορούμε να κάνουμε άλλα πράγματα. Δεν είναι δουλειά της τέχνης να μας εξηγήσει την τεχνολογία. Αποστολή της τέχνης είναι να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε τη σημασία και τις συνέπειές της και ίσως μας βοηθά να αποκτήσουμε αυτοπεποίθηση στον τρόπο που προσεγγίζουμε τις τεχνολογικές εξελίξεις. Selbstbewusster zu werden, wie wir dieser technologischen Entwicklung auch gegenübertreten können. Αυτά τα ρομπότ μας υπενθυμίζουν ότι αποτελούν κίνδυνο για την κοινωνία και τον κόσμο, όπως ο υπολογιστής αποστάτης στη σειρά ταινιών Terminator. Υπάρχουν όμως και ρομπότ όπως αυτό, που με αργές κινήσεις και διαλογιστικά σχήματα που δημιουργούνται από χορδές που περνούν μέσα από το δωμάτιο, μας θυμίζει ότι δεν κάνουμε τίποτε από καιρό σε καιρό. Το Festival Art Electronica κατέχει παραδοσιακά πολλούς χώρους στην πόλη Leeds. Ένας από τους πλέον εντυπωσιακούς είναι το Mariendom, ο τεράστιος καθεδρικός ναός στο κέντρο της Αυστριακής πόλης. Φέτος φιλοξενεί μια εκπληκτική απεικόνηση φωτός που δημιουργήθηκε από δύο καλλιτέχνες από την Ταϊβάν. Οι καλλιτέχνες με εικόνες από την παράστασή τους με τίτλο L'Enfant μας δείχνουν το μέλλον του κόσμου και της κοινωνίας μας μέσω της σημερινής ηλεκτρονικής τέχνης. Το Festival Art Electronica είναι από τα πλέον σημαντικά που διεξάγονται τη δεδομένη στιγμή σε ευρωπαϊκό χώρο.